Γεια σας! Στο σημερινό βίντεο θα μιλήσουμε για προϊόντα που έχουν τελειώσει, empties δηλαδή. Έχω διαμορφώσει πλήρη άποψη για όλα τα προϊόντα που έχω εδώ. Βασικά τις συσκευασίες τους, τα προϊόντα δεν υπάρχουν πλέον. Γι' αυτό πάμε γρήγορα να ξεκινήσουμε με το βίντεο. Έχω πολλά να σας δείξω από διάφορες κατηγορίες και διάφορες τιμές και πάμε γρήγορα να ξεκινήσουμε με ένα προϊόν από την Κοντάλι. Είναι ένα face mist που μου άρεσε πάρα πολύ, κατάλληλο ακόμη και για τις πιο ευαίσθητες επιδερμίδες, πολύ δροσιστική αίσθηση που σου αφήνει, αναζωογονητική, δεν μου δημιούργησε καμία λιπαρότητα στο πρόσωπο και δεν μου το ερέθησε, οπότε πιστέψτε με, αν σας λέω κι εγώ ότι είναι κατάλληλο για τις πιο ευαίσθητες επιδερμίδες, είναι πραγματικά κατάλληλο για τις πιο ευαίσθητες επιδερμίδες. Επειδή ενδεχομένως να μην ξεχωρίζετε ποια προϊόντα έχω εδώ στο χέρι μου, που σας δείχνω, θα σας έχω όλα τα link ακριβώς από κάτω στο κουτάκι της περιγραφής για να ανατρέξετε στα προϊόντα και να τα δείτε καλύτερα. Είναι λοιπόν πάρα πολύ ωραίο face mist, αναζωογονητικό, δροσιστικό και χαρίζει μια πάρα πολύ ωραία αίσθηση άνεσης και ελαστικότητας στο πρόσωπό μας. Συνεχίζουμε πάλι με κονταλί και ένα serum το οποίο είναι αντιρρητηδικό. Προφανώς δεν το χρησιμοποιήσω στο πρόσωπο, είναι, παρόλο που είναι για όλους τους τύπους επιδερμίδας κατάλληλο, εγώ δεν το χρησιμοποιήσω στο πρόσωπο γιατί συνήθως τα συγκεκριμένα serum, επειδή είναι πάρα πολύ πλούσια και ακριβώς κάνουν αντιρρητηδική δράση, μου δημιουργούν μια έξαρση στην ακμή. Δεν το χρησιμοποίησα λοιπόν στο πρόσωπο, αλλά στο λαιμό και στο ντεκολτέ. Το τελείωσα, ήταν ένα πάρα πολύ ωραίο σέρουμ, είδα διαφορά στο λαιμό και στο ντεκολιτέ όσον αφορά την ενυδάτωση, την ελαστικότητα, τη λάμψη κυρίως, φαινόταν πάρα πολύ ομοιόμορφη όλη αυτή η περιοχή, λες και είχες περάσει με το πιο ωραίο προϊόν, ας πούμε, λάμψη στο το σημείο αυτό, οπότε φαντάζομαι ότι και στο πρόσωπο θα κάνει εξαιρετική δουλειά. Οπότε σίγουρα σας το προτείνω, ήταν ένα πάρα πολύ ωραίο σέρουμ, το καταυχαριστήθηκα και πολύ σπάνια εγώ θα τελειώσω σέρουμ και ειδικά αν δεν το χρησιμοποιώ στο πρόσωπο, που πολύ σπάνια χρησιμοποιώ σέρουμ στο πρόσωπο. Το ότι το τελείωσα πραγματικά δείχνει πόσο πολύ μου άρεσε και το τελείωσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Συνεχίζουμε με Love και ένα body lotion το οποίο είναι πορτοκάλι και κανέλα με βιταμίνη ε και parabens free με αντλία στα πόσα ml, στα 250 ml, πολύ καλή ποσότητα, πολύ καλή τιμή από Love. Μου άρεσε πάρα πολύ η μυρωδιά του, είναι και χειμερινή, είναι φθινοπορεινή χειμερινή, έτσι, κανέλα, το πορτοκάλι, έτσι, τα εσπεριδοειδή, γενικότερα τα έχουμε συνδυάσει έτσι με το χειμώνα προφανώς και σας το προτείνω να το δοκιμάσετε, έχει και body butter, νομίζω έχει και body scrub, εγώ έχω την body lotion και το body butter, το οποίο είναι προφανώς πολύ πιο πλούσιο και πιο παχύρευστο. Αρκετά πιο παχύρευστο, είναι βουτυράκι κανονικό. Το συγκεκριμένο όμως έχει πολύ απαλή, έτσι, πολύ απαλή υφή, είναι τόσο ρευστό όσο πρέπει και φυσικά απορροφάται πάρα πολύ γρήγορα, είναι πολύ σημαντικό αυτό. Μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε ακόμη και σαν κρέμα χεριών, αν έχουμε ένα μικρό βαζάκι ή ένα μικρό, τέλος πάντων, οτιδήποτε μπορούμε να το βάλουμε μέσα, μπορούμε να το έχουμε και στην τζαντούλα μας. Εγώ κρατάω γενικότερα συσκευασίες και πολλές φορές όταν μου αρέσει ένα προϊόν έτσι ενυδάτωσης, το χρησιμοποιώ και το βάζω μέσα για να το έχω πάντα και παντού μαζί μου. Συνεχίζουμε με Kiana και ένα σαμπουάν το οποίο είναι της σειράς Evozen Repair Now αναδόμησης. Πάρα πολύ ωραίο, ιδιαίτερη μυρωδιά, έτσι μυρωδιά πούδρας, πολύ απαλή, πολύ ωραία, φρεσκάδας, μυρωδιά φρεσκάδας. Μου άρεσε πολύ το συγκεκριμένο σαμπουάν. Δεν έκανε πάρα πολύ αφρό όπως αυτά που συνήθως βρίσκουμε στο εμπόριο, στο σούπερ μάρκετ ας πούμε, αλλά μου άρεσε πολύ η αίσθηση καθαριότητας και η μυρωδιά του. Μου είχε μείνει έτσι χαρακτηριστικά. Συνεχίζουμε με The Ordinary και ένα προϊόν καθαρισμού προσώπου και ντε μακιγιάζ, αλλά και γενικότερα μπορούμε να καθαρίσουμε το πρόσωπό μας με το συγκεκριμένο. Δεν θα το προφέρω, αλλά μπορείτε να το βρείτε ακριβώς από κάτω. Δεν είναι τζέλ καθαρισμού προσώπου, είναι κρέμα την οποία την εφαρμόζουμε και σε στεγνό πρόσωπο, παράδειγμα αν είμαστε μακιγιαρισμένες και κάνουμε έτσι, αφού την εφαρμόσουμε στο πρόσωπό μας, κάνουμε μασάζ, λιώνει το μακιγιάζ και στη συνέχεια το αφαιρούμε είτε με ένα γαντάκι είτε με νερό, ό,τι μας εξυπηρετεί. Μου άρεσε πάρα πολύ, δεν μου δημιούργησε θέμα με την ακμή, με τα σπυράκια και όλα αυτά. Παρόλο που ήταν το πρόσωπό μου σε αρκετά δύσκολη φάση εκείνη την περίοδο, όχι πολύ δύσκολη, αρκετά δύσκολη, τώρα αρχίζει και κάπως έτσι ηρεμή. Και μπορώ να πω ότι μου άρεσε πάρα πολύ σαν προϊόν και ντε μακιγιάζ
και καθαρισμού προσώπου. Βέβαια, αν με ρωτάτε αν θα το πρότεινα σε λιπαρές επιδερμίδες, δεν θα το πρότεινα, όχι γιατί είχα κάποιο πρόβλημα, αλλά γιατί δεν θεωρώ ότι θα σας εξυπηρετήσει πιο πολύ σε κανονικές, ξηρές, μεικτές επιδερμίδες. Εγώ, επειδή ακριβώς ήταν στο πακέτο μου από Look Fantastic, το δοκίμασα, είδα ότι δεν αντενδείκνει το σε λιπαρές επιδερμίδες, όπως και εγώ δεν σας λέω να μην το πάρετε γιατί θα δείτε κακό, απλά δεν θα το ευχαριστηθείτε λιπαρές επιδερμίδες, είναι πιο πολύ για κανονικές, μεικτές και ξηρές. Συνεχίζουμε τώρα με ένα body scrub, το οποίο είναι από την BioSelect και είναι με μπανάνα από ό,τι θυμάμαι. Είναι με μπανάνα, ένα πολύ ωραίο body scrub, πλούσιο, εξαιρετικά ενυδατικό, τόσο όσο για να χαρίσει την σωστή απολέπιση και την κατάλληλη ενυδάτωση. Έχει και οργανικό ελαιόλαδο και κοκονατ oil και ζαχαρίτσα, πολύ πλούσιο, πολύ ωραίο, το κατευχαριστήθηκα, το τελείωσα και σίγουρα θα το ξαναγοράσω γιατί μου άρεσε πάρα πολύ. Συνεχίζουμε με Emma Hardy και πάλι ένα face mist, είναι το Plump and Glow Hydrating Facial Mist. Πολύ ωραίο προϊόν, ένα πολυτελές προϊόν μπορώ να πω. Χαρίζει όντως λάμψη στο πρόσωπο, λάμψη όχι glitter, λάμψη ενυδάτωσης, ότι έχεις πιει πάρα πολύ νερό, ότι έχεις φάει πάρα πολλά φρούτα, ένα τέτοιο πράγμα. Δεν είναι να το ψεκάζει συνέχεια στο πρόσωπό σου όπως έκανα εγώ και κάποια στιγμή λαμποκοπούσα. Είναι πραγματικά να ανανεώνεις το πρόσωπό σου μέσα στην ημέρα, αλλά όχι και συνέχεια. Πολύ ωραία μυρωδιά, πολύ ωραίο face mist, μου άρεσε. Και θα το δοκιμάσω ξανά, αν και πιστεύω ότι είναι πιο πολύ για λίγο μεγαλύτερες ηλικίες, 40+. Εκεί πιστεύω ότι θα είναι πραγματικά ό,τι πρέπει το συγκεκριμένο σπρέι, σίγουρα όμως το δοκιμάσω και εγώ έτσι με την πρώτη ευκαιρία. Πάμε τώρα σε L'Oreal και μία μασκούλα, την οποία σίγουρα την ξέρετε, είναι η Pure Clay Blemish Rescue Mask, ιδανική για λιπαρές επιδερμίδες. Τη χρησιμοποίησα πάρα πολύ, έχει μείνει λίγο προϊόν μέσα, ελάχιστο βέβαια, γύρω-γύρω έτσι τέλος πάντων στη συσκευασία, αλλά δεν θα το χρησιμοποιήσω διότι έχει περάσει έτσι η ημερομηνία τέλος πάντων που το άνοιξα το συγκεκριμένο προϊόν, οπότε δεν θα ήθελα να το χρησιμοποιήσω αυτό που υπάρχει μέσα. Πάρα πολύ ωραία μασκούλα, καθάριζε πάρα πολύ ωραίο το πρόσωπο, θυμάμαι ότι άφηνε και μία αίσθηση θολώματος γενικότερα, δηλαδή καθάριζε το πρόσωπο και το άφηνε πάρα πολύ ομοιόμορφο, δεν φαινόντουσαν, θυμάμαι έτσι, οι μικρές ουλές που έχω από την ακμή, φαινόταν πολύ ωραίο το πρόσωπό μου και αυτό ακριβώς ήταν από τη χαρακτήριση ως πολύ αγαπημένη μου μάσκα και πραγματικά την κατευχαριστήθηκα και θεωρώ ότι οι λιπαρές επιδερμίδες θα τη λατρέψετε. Και αφού είμαστε σε μασκούλα, να σας δείξω και αυτό το μικρό βέβαια μέγεθος από την Now Bay και ήταν η Recovery Mask, υπέροχη μάσκα, πλούσια, ενυδατική. Θυμάμαι ότι την είχα χρησιμοποιήσει 2 φορές που είχα ξενυχτήσει την επόμενη μέρα και πραγματικά φαινόταν το πρόσωπό μου πολύ πιο λαμπερό και πολύ πιο ξεκούραστο και γι' αυτό και μου άρεσε πολύ και την έχω έτσι στα πολύ αγαπημένα προϊόντα τέλος πάντων που έχω δοκιμάσει στο κομμάτι της μάσκας. Σας την προτείνω ανεπιφύλακτα, θα τη δοκιμάσω και στο κανονικό της μέγεθος εννοείται, αλλά έτσι σαν δοκιμή μου άρεσε πάρα πολύ. Τώρα λέω να συνεχίσουμε με άλλα τα μπάνιο τα οποία προφανώς και έχουν τελειώσει από Αυγερινός Cosmetics. Ήταν, αν θυμάμαι καλά, η μυρωδιά Toffee. Και τώρα που πήγα στο Beauty Festival, να το μυρίσω και όλες να σας πω. Ναι, τώρα που πήγα στο Beauty Festival, μου είπαν έτσι τα κορίτσια από Αυγερινός Cosmetics ότι δεν θα ξαναβγεί συγκεκριμένη μυρωδιά και στεναχωρήθηκα γιατί είναι πάρα πολύ γλυκιά. Βέβαια έχει πάρα πολλές μυρωδιές ακόμη σε άλλα τα μπάνιο. Και τώρα φυσικά επέλεξα να αγοράσω ακόμη 2 καινούργιες μυρωδιές, τη My Mask και πώς τη λένε την άλλη, νομίζω τη λένε Stars, μια κίτρινη. Κίτρινα είναι τα άλλα τα προφανώς και πάρα πολύ ωραία μυρωδιά και μου άρεσαν πάρα πολύ όλα όπως και η Hammam. Κάποια στιγμή θα τα δοκιμάσω όλα, θα τα περάσω όλα έτσι μια δοκιμή για να έχω και μια γνώμη και για να τα κατευχαριστηθώ, διότι τα συγκεκριμένα άλατα εκτός από άλλα τα μπάνια μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και σαν αρωματικά χώρου πάνω από το ρεσό μας και μπορούμε επίσης να τα χρησιμοποιήσουμε στην ντουλάπα μας, να τα βάλουμε σε ωραία έτσι πουγκάκια, μπορούμε να βρούμε και στα τζάμπα και να τα βάλουμε σαν αρωματικά χώρου. Είναι πάρα πολύ ωραία επιλογή. Η Toffee μου άρεσε πολύ, δεν θα ξαναβγεί. Τώρα τι θα κάνουμε, θα βρούμε άλλες μυρωδιές να δοκιμάσουμε, που σας είπα και πριν. Πάμε σε σαμπουανάκι από Pantene. Είναι το Clarifying και αν δεν το έχουμε δει αυτό το σαμπουάν, έτσι, άπειρες φορές. Τελειώνει, το ξαναπαίρνουμε, το ξαναδείχνουμε στα ends, δεν έχει σημασία για τους καινούργιους. Βαθύς καθαρισμός, φρεσκάδα στο κεφαλάκι, φρεσκάδα στα μαλλιά. Αν έχετε και λιπαρά μαλλιά, είναι ιδανικό, δοκιμάστε το. Και πάμε σε Nuxe
και τη σειρά Aquabella, ένα τζέλ καθαρισμού προσώπου με μικροκόκκους, το οποίο το χρησιμοποιούσα κάθε μέρα και γενικότερα συγκεκριμένη σειρά, παρόλο που είναι για μεικτές επιδερμίδες, εμένα μου τέριαξε πάρα πολύ που είμαι λιπαρή επιδερμίδα. Aquabella, τη θυμάστε και όλες, είχα φάει τρελό σκάλωμα με αυτή τη σειρά. Daily use, μπορούμε να το χρησιμοποιούμε καθημερινά, παρόλο που έχει μικροκόκκους, κάνει τόσο απαλή απολέπιση που δεν την καταλαβαίνεις, δηλαδή δεν είναι κάτι άγριο το πρόσωπο, υπέροχο. Τώρα εδώ έχω φέρει μαζί μου και ακόμη ένα empty προϊόν, το οποίο είναι για την ευαίσθητη περιοχή, από Organic Kitchen, Tender Touch. Πολύ ωραίο, με αντλία, πρακτικό για το μπάνιο. Σίγουρα δεν είναι τόσο πρακτικό για ταξίδια αφού έχει την αντλία, αλλά είναι πάρα πολύ ωραίο σαν προϊόν, σέβεται την ευαίσθητη περιοχή, καθαρίζει πάρα πολύ ωραία, είναι εξαιρετικά απαλό, έχει μέσα και αλόι, οπότε είναι καταπραϊντικό απίστευτα. Είναι πολύ πολύ ωραίο καθαριστικό για την ευαίσθητη περιοχή. Είμαστε σε μπανάκι, οπότε θα σας δείξω και αυτό το κρεμοντούς, το οποίο είναι από Johnson's, Soft Nourish, γλυκιά μυρωδιά, αμύγδαλο, όλα αυτά τα ωραία, ξέρετε με να μου αρέσουν, πλούσια ανυδάτωση, εγώ θέλω ένα sour gel ή ένα κρεμοντούς, όπως σας είπα και πριν, το οποίο είναι πλούσιο, να μην μου αφυδατώνει την επιδερμίδα, αλλά να μου την ενυδατώνει, μου άρεσε. Το έκανε αυτό που περίμενα να κάνει, γενναία ποσότητα είναι στα 750 ml και πάρα πολύ καλή τιμή. Νομίζω ότι είχε προσφορά ένα στην ένα δώρο τότε που το έχω αγοράσει και δεν πάει πάρα πολύ καιρό, μπορείτε να ακόμα σε προσφορά. Και δύο προϊόντα ακόμη και τελειώσαμε. Έχουμε μία μάσκα αργύλου, η οποία είναι από Organic Shop και μου άρεσε πολύ, γιατί καθάρισε εξαιρετικά το πρόσωπο και έπαιρνε τη λιπαρότητα, την περιττή λιπαρότητα. Την έκανα πολύ συχνά τη συγκεκριμένη μάσκα, no parabens. Πολύ σημαντικό αυτό. Είναι στα 75 ml, πολύ ωραία μασκούλα. Και μία κρέμα ποδιών, την οποία άργησα να την τελειώσω, δεν ξέρω γιατί, έχω βέβαια πολλές κρέμες ποδιών, οπότε τις πήγαινα ένα λάξ. Είναι με ευκάλυπτο και ρίγανη, πάλι από το Organic Shop, πολύ απαλή, αποτελεί σαν θεραπεία για τα πόδια, ίσως επειδή και η ρίγανη έχει αυτές τις αντισηπτικές τέλος πάντων ιδιότητες, οπότε βοηθά πάρα πολύ στο πόδι μας, ακόμα και αν έχουμε κάποιο θέμα, που εγώ ευτυχώς δεν είχα κάποιο τέτοιο θέμα, έτσι να έχει θέμα τέλος πάντων το πόδι μου με κάτι. Να με έχει ενοχλήσει κάποιο παπούτσι παράδειγμα ή κάποια κάλτσα. Μου άρεσε πολύ γιατί τα άφηνε πάρα πολύ απαλά, ενυδατωμένα. Έβαζα και ένα καλτσάκι το βράδυ, οπότε κοιμόμουν και ήταν πλούσια η ενυδάτωση που χάριζε. Και βέβαια η αλήθεια είναι αυτό, ναι, ότι άργησα να την τελειώσω και τη χρησιμοποιώ πάρα πολλά προϊόντα έτσι ενυδάτωσης ποδιών, κυρίως το βράδυ, γιατί τη μέρα δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Εκτός φυσικά αν φοράς αθλητικό και φεύγεις, αλλά συνήθως το βράδυ. Και κάπως έτσι λοιπόν, σιγά σιγά φτάσαμε στο τέλος μας. Εύχομαι να σας άρεσε το σημερινό μας βιντεάκι. Σκέφτηκα να κάνουμε empties γιατί ξέρω ότι τα αγαπάτε. Και λογικό είναι να τα αγαπάτε γιατί πλέον έχουμε διαμορφώσει πλήρη άποψη για τα προϊόντα που έχουμε τελειώσει. Διότι όταν χρησιμοποιείς ένα προϊόν μια, δυο, τρεις, τέσσερις φορές δεν μπορείς να έχεις ολοκληρωμένη άποψη και να έχεις βγάλει τα συμπεράσματά σου. Ενώ όταν κάτι σου αδειάζει, έχεις ολοκληρωμένη άποψη στο 100%. Αν θέλετε να δούμε και άλλα empties σύντομα, αφήστε το μου ακριβώς από κάτω σε σχόλιο και πατήστε και like στο βίντεο για να ξέρω ότι σας άρεσε αυτό το βίντεο και να ξέρω ότι θέλετε να κάνουμε και άλλα βίντεο με empties. Θα τα πούμε πάλι στο επόμενο μας βίντεο. Φυσικά εμείς τα λέμε σε Facebook, Instagram, Twitter και blog, που είναι όλα τα υπόλοιπα σημεία που μιλάμε, και τα λέμε όλα με ιδιαίτερη αγάπη και αδυναμία. Το Instagram, έχω εγγενιάσει και το Instagram TV, που σημαίνει ότι θα έχουμε και εκεί βίντεο. Γι' αυτό όσοι έχετε Instagram, μπείτε και κάντε follow το λογαριασμό μου, γιατί θα έχουμε και βιντεάκια στο Instagram. Αυτά λοιπόν για σήμερα. Όπως σας είπα, θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο και μέχρι τότε, εγώ σας γλυκοφιλώ. Μουα! Γεια σας!